Χαίρετε κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα σε όλες και όλους. Και σήμερα μαζί όπως κάθε Δευτέρα και Παρασκευή από τις 6.30 μέχρι τις 8. Αλλά σήμερα η εκπομπή θα έχει μια ιδιαιτερότητα γιατί θα είναι μια ώρα σε διαφορετική ώρα. Γιατί δεδομένου ότι στις 7 θα ξεκινήσει μια έκτακτη εκπομπή εδώ στη Βεργίνα Τηλεόραση με τον Σπύρο Παπαδάκη με θέμα το προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας που θα διεξαχθεί στην Θεσσαλονίκη. Επομένως, η εκπομπή θα είναι μίας ώρας η σημερινή. Λοιπόν, να πούμε ότι θα σχολιάσουμε κυρίως το ντέρμπι ανάμεσα στον ΠΑΟ και τον Άρη που έγινε χθες στην Τούμπα και το παιχνίδι το κέρδισε ο Άρης με 1-0, μια πολύ μεγάλη νίκη. Νίκη ψυχολογίας, νίκη η οποία θα δώσει μια διαφορετική όθηση στον Άρη για τα play-off και φυσικά για τον τελικό του κυπέλλου. Από την άλλη πλευρά, είναι μια καταστροφική ήττα για τον ΠΑΟΚ, ο οποίος έχασε την πρωτιά στην βαθμολογία, αλλά και ψυχολογικά δεν είναι καλή, εν ώψη του αγώνα της Πέμπτης που έχει ο ΠΑΟΚ με αντίπαλο την Δυνάμο Ζάγκρεμπ στην Τούμπα για τα πρώιμη τελικά του Europa Conference League. Θα τα πούμε όλα αυτά, θα ξεκινήσουμε με τα αποτελέσματα, τη βαθμολογία και την επόμενη. Είχαμε λοιπόν Λαμία ΑΕΚ, ένας υγιεινός περίπατος για την ΑΕΚ, χωρίς φιλάθλους η Λαμία και χωρίς τον Τζιλούλη, με απόφαση της διοίκησης, ο οποίος βεβαίως υπέγραψε την ΑΕΚ, αλλά δεν έπαιξε στο παιχνίδι και φυσικά πέρασε με μια σχετική άνεση. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 1-3, εδώ μιλάμε για έκπληξη, δεδομένου ότι όλοι περίμεναν τον Ολυμπιακό να είναι σε μια καλύτερη κατάσταση. Βεβαίως ο Ολυμπιακός δέχτηκε και 4 γκολ από τη Μακάμπη μεσοβδόμαδα. Την περασμένη Πέμπτη έχασε 1-4. Έφαγε άλλα 3 τον Παναθηναϊκό. Η άμυνα του Ολυμπιακού είναι για κλάματα στην κυριολεξία. Και ΠΑΟΚ Άρης 0-1 με τη σπουδαία νίκη του Άρη μέσα στην Τούμπα επί του ΠΑΟΚ. Η βαθμολογία τώρα πώς έχει διαμορφωθεί. Ο ΠΑΟΚ έχασε την πρώτη θέση. Την έχει η ΑΕΚ αυτή τη στιγμή με 62 βαθμούς. Ο ΠΑΟΚ είναι δεύτερος πλέον με 60. Ο Παναθηναϊκός που κέρδισε τον Ολυμπιακό τον πλησίασε στους 59. Ο Ολυμπιακός έμεινε στους 57, ο Άρης ανέβηκε στους 45 και η Λαμία στα play-off είναι στους 34, παραμένει εκεί, δεν την ενδιαφέρει και τίποτα άλλο. Πάμε και στην επόμενη αγωνιστική που θα γίνει 31 Μαρτίου όπως βλέπετε εδώ στην κάρτα. Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ λοιπόν στις 6 ώρα, στις 8.30 ώρα την Κυριακή ΑΕΚ Ολυμπιακός και στις 8.30 επίσης Άρης Λαμία. Δηλαδή ο Άρης είναι πιθανό να κάνει άλλη μια νίκη και να αναρριχθεί αν ο Ολυμπιακός χάσει. Όπως είδατε και προηγουμένως στη βαθμολογία, ο Άρης μπορεί να πλησιάσει ακόμη περισσότερο. Θα δούμε τι θα γίνει. Βέβαια, ακόμα είναι πολύ νωρίς. Έχει 9 αγωνιστικές. Βλέπετε τη βαθμολογία. Ο Άρης βρίσκεται 12 βαθμούς από τον Ολυμπιακό. Δεν είναι μικρή απόσταση. Αν κερδίσει, θα πάει στους 9, αλλά αυτό δεν λέει και τίποτα αυτή τη στιγμή. Αυτό που ενδιαφέρει περισσότερο τον Άρη είναι η κατάκτηση του κυπέλου Ελλάδας. Αυτό είναι το πιο βασικό από όλα. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε την εκπομπή μας και θα μιλήσουμε για το ντέρμπι ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και στον Άρη με έναν πρώην ποδοσφαιριστή του Άρη, ο οποίος έχει άποψη επί όλων των θεμάτων και τα παρακολουθεί. Και θα δώσουμε το λόγο στον Σπύρο Γόγολο που είναι μαζί μας. Καλησπέρα, Σπύρο. Καλησπέρα και από μένα. Τι κάνουμε, όλα καλά? Καλά, μια χαρά, όλα καλά. Μια μεγάλη νίκη για τον Άρη. Θέλουμε λίγο να μας δώσει το στίγμα πώς τα είδες εσύ. Και ο Άρης γιατί ήταν ο νικητής τελικά του ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ? Σίγουρα ένα παιχνίδι Άρης ΠΑΟΚ πάντα προκαλεί το ενδιαφέρον. Μπορεί ο Άρης να είναι βαθμολογικά, να είναι σε εισαγωγικά διάφορο, γιατί τίποτα δεν έχει κρυφθεί ακόμη, παρότι είναι μεγάλη διαφορά, όπως είπατε και εσείς, με τον Ολυμπιακό. Δεν μπορεί οι ποδοσφαιριστές και όλο το team, γενικότερα και όλη η ομάδα, να μην τα δώσει όλα σε ένα τέτοιο παιχνίδι, σε ένα παραδοσιακό ντέρμπι όπως είναι το Άρης ΠΑΟΚ. Άρα υπάρχει πάντα ενδιαφέρον και πάντα ένα πολύ μεγάλο κίνητρο για όλους. Τώρα όσον αφορά το χθεσινό παιχνίδι, σίγουρα η τακτική προσέγγιση από τον Άκη το Μάτζιο, βλέποντας και τη σύνθεση της ομάδας, αλλά και τον τρόπο που αγωνίστηκε μέσα στο παιχνίδι και τη στρατηγική που ακολούθησε, είδαμε ότι ξεκίνησε με αμυντικούς προσανατολισμούς, διότι ήξερε ότι ο ΠΑΟΚ μετά την ήττα στο Ζάγκρεμπ με την Δυναμό θα εστίαζε πάρα πολύ στο να κερδίσει αυτό το παιχνίδι και βαθμολογικά που ήθελε να βρίσκεται στην κορυφή της βαθμολογίας. Και ο Άρης μπήκε μέσα στον αγωνιστικό χώρο με σκοπό να μην αφήσει τον ΠΑΟΚ να τον απειλήσει μέσα στη μεγάλη περιοχή, παίζοντας με 3 αμυντικά χαφ στον χώρο της μεσαίας γραμμής. Και προσπαθώντας στα ατού του ΠΑΟΚ, τους παίχτες κλειδιά που λέμε στην προπονητική, όπως είναι ο Τάισον, ο Ζήκοβιτς από τα άκρα, να βλέπουμε τους παίχτες μεσαίας γραμμής να πλαισιώνουν τα μπακ, να κάνουν διπλά μαρκαρίσματα, να μην αφήνουν χώρο στους παίχτες του ΠΑΟΚ. Και με την πολύ καλή αμυντική συμπεριφορά που έχει γίνει, που φημίζεται η ομάδα του Άρη
γενικότερα και με τον Άκη τον Μάτζιο σε όλα τα παιχνίδια που ανασταλτικά είναι από τις καλύτερες ομάδες στο πρωτάθλημα. Και όταν επιλέγει να μην αγωνιστεί με το νούμερο 10, που είναι πιο επιστοικογενής, ο Μανού Γκαρσία, ξέραμε ότι θα δυσκολέψει τον ΠΑΟΚ όσον αφορά το επιθετικό του κομμάτι. Αυτός ήταν ο σκοπός στην αρχή, γιατί ήξερε ότι ο ΠΑΟΚ θα μπει πολύ δυνατά στο παιχνίδι με σκοπό να βάλει κάποιο γκολ. Θεωρώ ότι οι παίκτες του Άρη σε αυτό το κομμάτι πήρανε άριστα, θα έλεγα, όσον αφορά στη δημιουργία ευκαιριών του ΠΑΟΚ, που δεν τους άφησε σε καμία περίπτωση να δημιουργήσουν προβλήματα στον Κουέστα, και θα προσπαθούσε, κλέβοντας κάποιες μπάλες στον χώρο της μεσαίας γραμμής, να βρει την κόντρα επίθεση κάποιο γκολ. Ευτύχησε με την πρώτη φορά που πέρασε και έφτασε κοντά στα καρέ του ΠΑΟΚ με τον Μωρόν, ο οποίος, το έχουμε πει πάρα πολλές φορές, Νίκο, η εκτελεστική του δυνότητα είναι σε πολύ ψηλά επίπεδα, θα έλεγα, και έχει βοηθήσει τα μέγιστα στην ομάδα τη φετινή χρονιά, γιατί ξέρεις πολύ καλά ότι το εύκολο γκολ σε μια ομάδα που μπορεί να δυσκολεύεται για διαφόρους λόγους, με την παραμικρή επαφή του σέντερφορ να κάνει γκολ, είναι κάτι που αλλάζει όλο το παιχνίδι μετά και όλη η ψυχολογία και των δύο ομάδων για τη συνέχεια. Ο Άρης συνέχισε καθ' όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού στο ίδιο μοτίβο και όταν προηγήθηκε. Και νομίζω ότι έτσι πως πήγαινε το παιχνίδι, πολύ δύσκολα έβλεπες ότι ο ΠΑΟΚ θα μπορέσει να κάνει κάποιο γκολ. Σίγουρα είχε μια-δυο καλές στιγμές, αλλά όταν μιλάμε για τον ΠΑΟΚ, που είναι φύση επιθετική ομάδα με αρκετά γκολ στο πρωτάθλημα την χρονιά αλλά και στην Ευρώπη, όταν οι ευκαιρίες του είναι ελάχιστες και όχι με πολύ καλές προϋποθέσεις, καταλαβαίνουμε πολύ καλά ότι η δουλειά που έχει γίνει από τους προϋποθεστές του Άρη στον αγωνιστικό χώρο όσον αφορά αυτό το κομμάτι, θεωρώ ότι πήρανε άριστα. Και μπορούσε σε μια φάση ακόμη με τον Σαβέριο, ναι, σε μια κόντρα επίθεση, να βάλει και ένα δεύτερο τέρμα και να τελειώσει το παιχνίδι. Ναι. Όμως είδαμε ότι και οι αλλαγές που γίνανε έγιναν πάνω σε αυτό το πλάνο για το συγκεκριμένο παιχνίδι, και θεωρώ ότι ό,τι έκανε ο Άκης ο Μάντζιος, ό,τι σκέφτηκε, θεωρώ ότι του βγήκανε όλα. Ναι. Και έτσι ήρθε το αποτέλεσμα αυτό. Ωραία, η ανάλυση ήταν αυτή του αγώνα. Θέλω μόνο να ρωτήσω, πιστεύετε ότι αυτή η νίκη του Άρη ήταν καθαρά θέμα τακτικής? Γιατί ο Μάντζιος κάτι τέτοιο είπε, ότι η τακτική που ακολουθήσαμε ήταν, και μήπως η τακτική του Άρη ήταν η ίδια με την τακτική που ακολούθησε η Δυνάμο Ζάγκρεμπ, η οποία άφησε τον ΠΑΟΚ να παίζει και περίμενε πίσω και βγήκε με αντεπιθέσεις και έκανε γκολ. Μήπως ήταν κάτι παρόμοιο? Εννοείται, κοιτάξτε να δείτε. Οι προπονητές των ομάδων και οι αναλυτές γενικότερα αξιολογούν, βλέπουν τα παιχνίδια του ΠΑΟΚ, βλέπουν τα αδύνατα σημεία του, βλέπουν και το παιχνίδι με την Δυναμό Ζάγκρεπ, αλλά και γενικότερα όλα τα παιχνίδια της χρονιάς. Ο ΠΑΟΚ, επειδή είναι μια ομάδα η οποία θέλει να έχει την μπαλά στα πόδια και σε πολλά παιχνίδια, και στο Ζάγκρεπ είχε την κατοχή της μπάλας, και γενικότερα αρέσκεται να έχει την μπάλα στα πόδια. Όταν όμως γίνονται κάποια κλεψίματα της μπάλας από τον αντίπαλο στη μεσαία γραμμή, μοιραία αφήνονται κάποιοι χώροι που κάθε προπονητής θα προσπαθήσει να το εκμεταλλευτεί. Ναι. Θεωρώ ότι και ο Άρης, ακριβώς όπως έγινε το παιχνίδι με την Δυναμό Ζάγκρεπ, είδαμε μια επανάληψη του παιχνιδιού αυτού και βασίστηκε πάνω στις αδυναμίες του ΠΑΟΚ. Βέβαια και εμείς, βλέποντας το παιχνίδι, δεν περιμέναμε να παίξει ο Άρης τόσο πολύ αμυντικά, αλλά όπως είπα και πριν, ήξερε ο Άκης ο Μάντζιος ότι ο ΠΑΟΚ θα μπει πολύ δυνατά για να πάρει το παιχνίδι, γιατί έπαιζε με την πλάτη στον τοίχο και ερχόμενος από μια ήττα μέσα στο Ζάγκρεπ, θα παρουσιάζονταν ίσως διαφορετικός. Άρα, το σκεπτικό όσον αφορά το ξεκίνημα του παιχνιδιού και η προσέγγιση του παιχνιδιού, να αφήσει τον ΠΑΟΚ να πάρει την μπάλα, να περιμένει στο μισό γήπεδο και να μπει στην κόντρα, θεωρώ ότι λειτουργήσε πάρα πολύ σωστά. Όπως και οι ποδοσφαιριστές. Ναι. Ποδοσφαιριστές σε αυτό το κομμάτι είναι πολύ σημαντικό, και οι 10 που είναι μέσα στον τερματοφύλακα να πειθαρχούν, διότι ο ΠΑΟΚ, ας μην κρυβόμαστε, έχει κάποιους ποδοσφαιριστές που έχουν κάποια χαρακτηριστικά που στο ατομικό κομμάτι, και ο Τάσης και ο Ζήκοβιτς στο ένας με έναν είναι παίκτες που μπορούν να διεισδύσουν και να δημιουργήσουν προβλήματα. Τώρα, αυτή η νίκη για τον Άρη, βέβαια όλοι λέγαμε ότι ο Άρης θα... Όχι λέγαμε, εμείς δεν το λέγαμε, κάποιοι λέγανε ότι ο Άρης θα παρουσιαστεί αδιάφορος στα play-off, ότι τον ενδιαφέρει μόνο τελικός του κυπέλου, μόνο αδιάφορος δεν παρουσιάστηκε. Τον Άρη, ο Άρης θα δει τα play-off σαν μια προετοιμασία για τον τελικό? Πώς το βλέπετε εσείς?
προετοιμασία. Ο τελικός είναι 18 Μαΐου. Πολύ, αργεί πάρα πολύ ο τελικός. Υπάρχουν πάρα πολλά παιχνίδια μπροστά. Υπάρχει μια διακοπή στο πρωτάθλημα τώρα μέχρι 31 Μαρτίου. Ναι. Σίγουρα ο κάθε προπονητής θα αξιολογήσει, θα κοιτάξει που λέμε να φορμάρει όσο γίνεται καλύτερα όσον αφορά τις μέρες που θα πλησιάζει ο τελικός, να έχει όλους τους ποδοσφαιριστές υγιείς, να δώσει χρόνο συμμετοχής και σε ποδοσφαιριστές που είναι λίγο πίσω, ώστε και αυτοί να είναι ετοιμοπόλεμοι όσον αφορά το τελικό, που θα χρειαστούν και οι αλλαγές, για να έχει όσο γίνεται σε καλύτερη κατάσταση όλους τους ποδοσφαιριστές που χρειάζεται για ένα τόσο μεγάλο παιχνίδι όπως θα είναι ο τελικός. Σίγουρα θα βασιστεί πάνω σε αυτό το παιχνίδι του Μαΐου και θα κοιτάξει να έχει όλους τους ποδοσφαιριστές όσο γίνει δυνατόν σε μια καλύτερη κατάσταση. Ναι. Τώρα, οι μεταγραφές του Ιανουαρίου πόσο βοήθησαν τον Άρη, γιατί μέχρι το Γενάρη έψαχνε να βρει παίκτες. Χτες μάλιστα έκανε και, στο μάτς με τον ΠΑΟΚ έκανε και αλλαγή στο ημίχρονο. Έβγαλε τον Μωρόν, ο οποίος είχε ένα χτύπημα, και έβαλε τον Σαριφάρτ. Έχει πλέον εναλλακτικές. Και έχει αρκετές εναλλακτικές. Στον πάγκο είναι ο Φετφατζίδης π.χ., που θα μπορούσε να ήταν βασικό σε άλλες περιπτώσεις. Και άλλοι παίκτες είναι στον πάγκο που θα μπορούσαν να ήταν βασικοί. Οι μεταγραφές αυτές και πλέον ο Άρης στο ρόστερ του με το Βέλεθ μέσα, που αποθεραπεύτηκε, δίνει την αισιοδοξία, ας πούμε, ότι έχει πλέον εναλλακτικές 3 και 4 και 5 παίκτες στον πάγκο ο Μάντζιος που να μπορεί να χρησιμοποιήσει ανά πάση στιγμή να του δώσουν αυτό που θέλει. Είναι αλήθεια ότι μετά από αρκετά χρόνια βλέπουμε τον Άρη να είναι σε όλες τις γραμμές, να υπάρχει μια πλειάδα ποδοσφαιριστών που μπορούν ανά πάση στιγμή να ανταποκριθούν και οι παίκτες που μπαίνουν στον μισό χώρο κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού να μπορούν να αλλάξουν και το παιχνίδι. Ναι. Και ο Φετφατζίδης, και ο Ασαριφάν, και ο Βέλεθ είναι, κακά τα ψέματα, είναι προσωπικότητες. Είναι ποδοσφαιριστές που χρειάζεται η ομάδα, που δεν μπορεί να τους πεις ότι είναι αναπληρωματικοί. Ανά πάση στιγμή μπορεί να είναι στο βασικό σχήμα και το έχουν αποδείξει κιόλας σαν ποδοσφαιριστές και έχουν βοηθήσει μέχρι στιγμής αρκετά. Γιατί και το Φετφατζίδη που είδα, που είμαι ο Κλεάνθης Βικελίδης, όταν μπήκε μέσα με τον Πανετολικό, είδαμε ότι έδωσε μια άλλη πνοή με την ποιότητά του ώστε να δημιουργήσει ρήγματα στην αντίπαλη περιοχή. Ο Άρης έχει ποδοσφαιριστές, έχει υλικό τη φετινή χρονιά, που οποιοδήποτε ποδοσφαιριστής και να λείψει, θεωρώ ότι μπορεί ανά πάση στιγμή να καλυφθεί. Μιλάγαμε τα προηγούμενα χρόνια για τα στόπερ, δεν είχε τρίτο στόπερ. Μιλάμε τώρα ότι έχει το Ρόους, έχει το Φαμπιάνο, έχει το Μπράμπετς, έχει το Βέλεθ. Ο οποίος Βέλεθ βλέπουμε κινείται και πάρα πολύ καλά όσον αφορά όταν το βάζει σαν αμυντικό μέσο. Και το, ναι, βλέπω και σε, ναι, και το βλέπω και σε πολύ καλή κατάσταση, θα έλεγα, όσον αφορά και τα βρισίματά του μέσα στο παιχνίδι. Άρα θεωρώ ότι έχουν λυθεί τα χέρια του Άκη του Μάτζιου και αυτή τη δεδομένη χρονική περίοδο δεν υπάρχουν και πολλοί τραυματισμοί. Κάτι που έχει στοιχήσει κατά το παρελθόν στην ομάδα. Ναι, πάντως, έχει όλους τους παίκτες στη διάθεσή του. Πάντως, εκτός του Βέλεθ, που πράγματι είναι καλός και σαν αμυντικός χάφ, υπάρχουν άλλοι δύο τρεχαλατζίδες εκεί, ο Ζαν Ζούλ και ο Βερστράτε. Και βεβαίως υπάρχει και ένας ποιοτικός παίκτης που λέγεται Νταρίντα. Άρα, ο Άρης έχει εκεί 4-5 παίκτες στο κέντρο που μπορούν να κάνουν τη δουλειά αυτή που θέλει ο προπονητής. Αυτό βλέπω εγώ. Και μαρκάρουν και σωστά. Ναι, όσον αφορά τους αμυντικούς μέσους, γιατί και ο Νταρίντα είναι ένας παίκτης πέρα από τον Ζουλ, πέρα από τον Βερστράτε. Και ο Νταρίντα. Ζουλ, Βερστράτε και ο Ζουλ, ο Νταρίντα, ο Βερστράτε και ο Βέλεθ είναι οι τέσσερις οι οποίοι βρίσκονται σαν αμυντικοί χαφ. Βεβαίως υπάρχει και ο Τζούρασεκ, βεβαίως υπάρχει και ο Ντουκουρέ. Υπάρχουν παίκτες δηλαδή και ο Ντουκουρέ. Αμυντικά χαφ αυτά. Ναι. Αγωνίζονται οι δύο, διότι ο Μανού Γκαρσία είναι αυτός που συνήθως ηγείται όσον αφορά την επίθεση σαν νούμερο 10. Ναι, ναι. Και στα αμυντικά χάφ είναι, έχει τέσσερις ποδοσφαιριστές, Νταρίντα, Βέλεθ, Ζουλ και ο Βεστράντε, που είναι και οι τέσσερις πολύ καλοί ποδοσφαιριστές και το έχουν δείξει. Είναι και ο Ντουκουρέ. Είναι και ο Ντουκουρέ. Ο οποίος είναι στον πάγκο. Ο οποίος σαν επιλογή αυτή τη στιγμή από τους τέσσερις είναι ο πέμπτος. Ο πέμπτος. Είναι πολυτέλεια να υπάρχει και ένας ακόμα στον Ντουκουρέ. Ναι, ναι, αυτό ακριβώς. Στην επίθεση βλέπουμε όταν λείπει ο Μωρόν μπαίνει ο Ασαριφάτ. Ναι. Ένας παίκτης ο οποίος έχει δείξει και τα προηγούμενα χρόνια και στις ομάδες που έχει παίξει ότι είναι ένας επιθετικός εξαιρετικός και αυτός που μπορεί να βοηθήσει την ομάδα. Πλάγιους έχει καλούς, πλάγιους. Στις πλάγιους έχει πάρα πολύ καλούς, και ο Σελεϊμάνο και ο Θεοδωρίδης και ο Σαβέριο. Άρα αυτή τη στιγμή μιλάμε για ένα ρόστερ που 16-17 ποδοσφαιριστών. Ναι, ακριβώς. Οι οποίοι βρίσκονται σε ένα αρκετά υψηλό επίπεδο. Είναι ενδεκαδάτη.
Αυτή και η 15-16. Είναι δεκαδάτη, αυτό ακριβώς. Θέλω λίγο, επειδή τη θέση την παίξατε πολλά χρόνια, στο κέντρο της άμυνας, Φαμπιάνο, Μπράμπετς, Ρόουζ και Βέλεθ. Τον βάζω και αυτόν σαν κεντρικό αμυντικό. Τώρα ο Φαμπιάνο με τον Μπράμπετς, από τη στιγμή που αυτοί παίζουν και τρία χρόνια μαζί, ο ένας ξέρει τον άλλον. Νομίζω ότι αυτό είναι το καλύτερο δίδυμο. Βεβαίως ακόμη με τον Φαμπιάνο δεν έχουν μιλήσει, δεν έχουν τελειώσει το θέμα. Είναι λίγο ερωτηματικό αυτό. Εσείς ποιο νομίζετε ότι είναι το καλύτερο δίδυμο πίσω? Εντάξει, είναι αλήθεια ότι ο Φαμπιάνο με τον Μπράμπετς, ναι, έχουν παίξει και κατά το παρελθόν αρκετά μαζί. Ναι. Ενώ ο Βέλεθ ήρθε τώρα στην ομάδα. Ο Ρόζ ήταν και αυτό βέβαια παλιότερα. Ο οποίος, αν θυμάστε καλά, έπαιζε και σαν δεξιός μπακ. Βέβαια. Ρόζ, και πήγε πολύ τα καλά. Τα πήγαινε αρκετά καλά. Υπάρχει μια χημεία μεταξύ Μπράμπετς και Φαμπιάνο. Θεωρώ ότι είναι δύο παίχτες με διαφορετικά στοιχεία και ο ένας συμπληρώνει τον άλλον. Ο Φαμπιάνο είναι ένας πραγματικός ηγέτης στην άμυνα του Άρη. Είναι πάρα πολύ καλός σε ψηλό παιχνίδι, πάρα πολύ καλός χαμηλά. Διαβάζει το παιχνίδι πάρα πολύ σωστά. Είναι πολύ καλός στις μονομαχίες. Και νομίζω ότι και ο Μπράμπετς, με τα στοιχεία που διαθέτει, πιο χαμηλός, πιο χαμηλό κέντρο βάρους, μπορεί να πάρει και αυτός εύκολα έναν επιθετικό ο οποίος είναι λίγο πιο γρήγορος. Αλλά βλέπουμε ότι μεταξύ των δύο υπάρχει μια καλή συνεργασία, διότι παίζουν πολύ καιρό μαζί. Ναι. Για μένα είναι ευχάριστη έκπληση η παρουσία του Βέλεθ στον χώρο της μεσαίας γραμμής, ναι, όπως και με τον Πανετολικό που έπαιξε στο Θεάνης Βικελίδης. Γιατί όταν παίζει ο Βέλεθ, συνήθως είναι ο παίκτης ο οποίος μένει κοντά στους κεντρικούς αμυντικούς, σαν ο μοναδικός σκόφτης, και οι άλλοι πιο πολύ να επιτίθενται. Και θεωρώ σε αυτή τη δουλειά που το βάζει ο κύριος Μάντος θα πάει πάρα πολύ καλά. Λοιπόν, να πω και το εξής, να ρωτήσω και το εξής. Μωρόν, επειδή προηγουμένως είπατε για το Μωρόν, ένα τέτοιο σέντερ φόρο άρεσε πολλά χρόνια να δει. Νομίζω κάποιοι Αριανοί παλιοί λένε από την εποχή του Αλεξιάδη, μέχρι εκεί το φτάσανε. Γιατί και μετά στη μεγάλη ομάδα του Άρη δεκαετία του 80, ο Κούις ήταν ο πρώτος σκόρερ. Δηλαδή ένας χαφ. Με σέντερ φόρο τον Ανανιάδη και τον Σεμερτζίδη κατά διαστήματα που περιστασιακά ήταν σέντερ φόρο, που λέει ο λόγος. Θέλω να πω δηλαδή ότι δεν βάλαν τα πολλά γκολ. Ο Άρης τώρα βρήκε ένα σεντερφόρ. Αυτός εδώ ο παίχτης, αυτόν τον παίχτη που φαίνεται ότι είναι killer, κατά την εκτίμηση σας πρέπει να τον εκμεταλλευτεί και με παίχτες άλλους δίπλα να πάρουν κάποια στοιχεία, γιατί έτσι είναι γίνεται στις μεγάλες ομάδες. Κάμπι τσιρικά, θέλω να κάνω και την ερώτηση πότε θα έρθουν και οι Έλληνες στην πρώτη ομάδα δηλαδή, και το πάω μέσω του Μωρών. Μήπως και περάσουν κάποιοι. Ο Παναγίδης είναι ένας, αλλά μόνο ένας, δεν υπάρχει άλλος. Αυτό ρωτάω. Εντάξει, όσον αφορά τώρα, αυτό είναι μεγάλη κουβέντα όσον αφορά τους Έλληνες προσφυγητές. Είναι αλήθεια ότι γενικότερα στο ελληνικό πρωτάθλημα και ειδικότερα οι μεγάλες ομάδες που πηγαίνουν για τίτλος, υπάρχει μεγάλη διαφορά με το παρελθόν. Διότι στο παρελθόν βλέπαμε αρκετούς Έλληνες προσφυγητές που ήταν και πρωταγωνιστές κιόλας. Να μην αναφέρω όνομα τώρα σε ΑΕΚ, Παναθηναϊκό, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ και Άρη κατά το παρελθόν. Είναι αλήθεια ότι θα πρέπει να προσεχθούν παραπάνω οι Έλληνες προσφυγητές, να έρχονται καλοί ξένοι στην ομάδα όπως είναι ο Μωρόν. Ο Μωρόν είναι ένας προσφυγητής ο οποίος μπορεί ένα νέο παιδί να είναι κοντά εκεί, να πραγματικά να πάρει πάρα πολλά στοιχεία από αυτόν και να διδαχθεί πράγματα. Εμείς πραγματικά ευχόμαστε να δούμε Έλληνες προσφυγητές σε όλες τις ομάδες. Όσον αφορά τον Μωρόν, από την πρώτη στιγμή είδαμε ότι κόλλησε με την ομάδα. Είδαμε από τα πρώτα κιόλας φιλικά ότι τα στοιχεία του ήταν πάρα πολύ καλά. Μην ξεχνάμε ότι και το πέρασμά του από την Ισπανία, παίζοντας και στη Real Betis και μάλιστα κάποιες χρονιές στο παρελθόν με αρκετά γκολ, και 15 γκολ έχει βάλει μια χρονιά στην Πριμέρα Division, είναι ένας προσφυγητής που στην επίθεση έχει κάνει τη διαφορά για την ομάδα του Άρη και την χρονιά. Τα περισσότερα γκολ του δώσανε βαθμούς, ναι, και προκρίσεις. Βοηθάει πάρα πολύ όσον αφορά όχι μόνο στην εκτελεστική του δυνότητα. Ένας παίκτης ο οποίος κάνει πάρα πολλές δουλειές μέσα στο γήπεδο. Ένας παίκτης ο οποίος κρατάει πάρα χώρους, πολύ καλά την μπάλα. Ανοίγει χώρους με υψηλή τεχνική. Έχει αυτή τη στιγμή παίκτες κοντά του όπως είναι ο Σουλεϊμάνοφ, ο Μανού Γκαρθία, ο Σαβέριο, ο Νταρίντα που παίρνει μέτρα μέσα στο γήπεδο και φτάνει κοντά του να συνεργαστεί. Βλέπουμε ότι έχει μπάκου Άρης και ειδικότερα τη δεξιά πλευρά που επιτίθεται πιο πολύ με τον Ντουμπάζιο και όχι τόσο πολύ όταν παίζει ειδικά ο Μοντόγια από την αριστερή πλευρά. Έχει παίχτες που φλαγιοκοπεί και φέρουν μπάλες μέσα στην περιοχή, διότι ο Μωρόν είναι ένας σεντερφόρ που εγώ σαν αμυντικός αμέσως θα προβληματιζόμουν πάρα πολύ πως θα το μαρκάρω, γιατί είναι καλός και στο ψηλό παιχνίδι. Δεν είναι μόνο στα χαμηλά. Βέβαια. Είναι καλός και κεφαλοφερτής. Ναι. Βάζει αρκετά γκολ και με κεφαλιές.
ένας από τους πιο δύσκολους επιθετικούς για κάθε αμυντικό, διότι βλέπουμε ότι και προσπαθεί πολλές φορές και με τη μία επαφή, χωρίς να βλέπει την αιστεία καν κάποια στιγμή, να κάνει γκολ. Και έχει βάλει τέτοια γκολ. Θεωρώ ότι είναι πολυτέλεια για το ελληνικό πρωτάθλημα. Ο Άρης είναι τυχερός που τον βρήκε και τον έχει στο δυναμικό τη φετινή χρονιά. Και εύχομαι με όλα αυτά και με την παρουσία των μωρών και όλα αυτά που έχουν συμβεί και έχει πλαισιωθεί η ομάδα από ένα καλό υλικό. Είναι κρίμα τη φετινή χρονιά που έχει όλες τις προϋποθέσεις. Πρέπει να έρθει αυτός ο τίτλος που περιμένουμε όλοι εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Υπάρχουν όλες οι προδιαγραφές. Βλέπουμε ότι στην ομάδα υπάρχει ένα πολύ ωραίο κλίμα. Βγάζει μια υγεία η ομάδα μέσα στον αγωνιστικό χώρο σε όλα τα παιχνίδια που τη βλέπουμε. Και αναμένουμε να δούμε μια καλή εικόνα στα play-off. Γιατί αυτά τα play-off έχω την αίσθηση, Νικό, ότι θα έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Θα βλέπουμε αποτελέσματα που θα λέμε ότι μια ομάδα δεν είναι φορμαρισμένη παραδείγματος χάρη και θα πηγαίνει στο μάτς του άλλο και θα κερδίζει ένα τέρμπι. Θα κρυφτεί στις λεπτομέρειες γενικότερα πάρα πολλά παιχνίδια. Βλέπουμε σκαμπανεβάσματα των ομάδων των μεγάλων σε πολλά παιχνίδια. Είδαμε τον Ολυμπιακό χθες, παρότι το τελευταίο χρονικό διάστημα, αν εξαιρέσω το ευρωπαϊκό παιχνίδι, όλοι λέγαμε σε τι κατάσταση βρίσκεται. Φύγε ο Παναθηναϊκός, ο οποίος ήταν πολύ πεσμένος και έκανε διπλό. Ναι. Άρα δεν μπορούμε να πούμε. Είναι σίγουρο ότι θα είναι play-off που θα έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και θεωρώ ότι ο τίτλος θα φτάσει μέχρι τα άκρα, μέχρι τελευταίες αγωνιστικές. Δηλαδή θα πούμε με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, όπως και ο Άρης και η Λαμία. Ναι. Παρότι διάφοροι θα παίξουν πολύ σημαντικό ρόλο, γιατί είναι δύο ομάδες οι οποίοι σίγουρα είμαι σίγουρο γι' αυτό μπορούν να κάνουν αρκετές ζημιές. Ωραία. Σπύρο Γκούλε, ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα που κάναμε. Να είσαι καλά, καλή δύναμη. Πιστεύω θα ξαναπούμε και μέσα και στα... Και να μην βλέπουμε ντέρμπι και όχι μόνο ντέρμπι, παιχνίδια και κλεισμένο το θυρό. Μπράβο, αυτό είναι σημαντικό. Αυτό είναι σημαντικό που λες, γιατί χθες ήταν πραγματικά ανάλατη σούπα το παιχνίδι. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Σπύρο Γκούλε.